Έχουμε για τη συνέχεια έναν πρώην πολύ μεγάλο παίχτη, διεθνή, καλαθοσφαιριστή, που έχει κάνει τεράστια καριέρα. Έχει κάνει μεταγραφάρα πριν από πόσα χρόνια, 20 από τον Ηρακλή στον ΠΑΟΚ. Θα βοηθήσει τώρα ο Λευτέρης ο Κακιούσης. Πριν πόσα χρόνια, Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Καταρχήν, αν θα το πω αυτό, θα αναδείξω και την πραγματική μου ηλικία. Σωστό. Με συμφέρει στην παρούσα φάση. Εγώ θυμάμαι, ήμουνα στον Α103 τότε που το μπουμπούνιξα, που δεν το ήξερε κανένας, ή από τον Ηρακλή στον ΠΑΟΚ ήταν 97, κάπου εκεί, 96, 98. Κάπου εκεί είναι. Αυτό που μπορώ να πω εγώ τώρα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, ναι, και που επειδή μου δίνεται η δυνατότητα και η πάσα, να πω ότι ουσιαστικά δεν έφυγα, με έδιωξε ο Ηρακλής. Όπα. Τότε, γιατί, ναι. Γιατί, Λευτέρη. Πολύ μεγάλη. Γιατί δεν με ήθελε ο Αλεξανδρής, δεν με ήθελε η παρούσα κατάσταση που υπήρχε στον Ηρακλή. Με θεωρούσαν προφανώς άτομο, παιδί του Χαρίτογλου κτλ. Ο Αλεξανδρής, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λευτέρη, ήθελα να πάει σε άλλο. Ναι, δεν κατηγορώ ή κακίζω. Ναι, οι Αμερικάνοι. Όχι, τότε ήταν πρόεδρος, επιπροεδρία Μανόλου, που είχε πάει στο Γάμα Σίγμα. Σωστά. Και προφανώς ο Αλεξανδρής ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό, άλλο, ναι, ήθελε να φτιάξει διαφορετικό την ομάδα, όχι ότι ήταν... Κάτσε να τον βγάλω αύριο τον κύριο Βαγγέλη Αλεξανδρή. Ηρακλής, θέμα είναι αυτό, όταν η σημαία του Ηρακλή, γιατί όταν λες Ηρακλής μπάσκετ εννοείς Κακιούση, έτσι. Είχε σκάσει με σημαίνει μεταγραφή, την είχα μπουμπουνίξει τότε αποκλειστικά, όπως λέμε εμείς, εσύ με τα ακούσα αυτά, Λευτέρη, όπως λέμε το μεσημέρι εκεί στο Βήμα των Φυλάδων, είχε γίνει χαμός. Λέβαια, αλλά ήταν και ακριβή μεταγραφή τότε. Καλά ρε φίλο, Κακιούση ήταν. Ναι. Με Αλεξόπουλο στον ΠΑΟΚ, Λευτέρη, έχεις μιλήσει. Ναι, ναι. Πρόεδρος ο Αλεξόπουλος, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, πήγα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, έτσι, της πόλης μας. Ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι από τον Ηρακλή δεν έφυγα γιατί ήθελα να φύγω, έφυγα γιατί έπρεπε να φύγω. Εντάξει, πήρες και περισσότερα λεφτά μεταξύ μας. Δεν πήρες. Τότε από εκείνη η εποχή δεν πήρε κανείς λεφτά από τον ΠΑΟΚ. Τότε ήταν οι εποχές που δεν πληρώνονταν κανείς. Άλλα περιμέναμε. Εκτός από τον Γιάνκοβιτς. Από αλλού έρχονται αυτά που μας λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, προπονητής, είσαι από αυτούς τους παίχτες, πριν πάμε στα πιο δύσκολα, από αυτούς τους παίχτες που έγιναν και προπονητές, Ναι. Είμαι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε μέσα στα γήπεδα του μπάσκετ. Ναι. Ξεκίνησα από το Μακεδονικό, έκανα μια πολύ μεγάλη μεταγραφή τότε στον Ηρακλή. Τότε με ήθελε και ΠΑΟΚ, προτίμησα τον Ηρακλή. Έκατσα για πάρα πολλά χρόνια. Μετά προπονητικά ανέλαβα τον Μακεδονικό από την ομάδα η οποία ξεκίνησα την καριέρα μου σαν παίχτης. Ναι. Και μετά μεταπήδησα στον Ηρακλή, όπου και έμεινα στα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια και νομίζω ότι τα πήγαμε περίφημα. Με την ήθελε δηλαδή ένα παιχνίδι να κερδίσουμε μέσα στον Μπόσπορ για πρωτάθλημα, για να παίξουμε τελικό πρωταθλήματος. Ναι. Και με το Μακεδονικό άνοδο δηλαδή, με μία ήττα νομίζω ή δύο. Με τον, ναι, δύο. Δύο ήττες με το Μακεδονικό που ήταν ρεκόρ μέχρι πρότινος. 22-2, ναι, κάτι τέτοιο. Είχαμε δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ συμπαγής ομάδα. Αλλά ξέρετε, για να δημιουργηθεί μια συμπαγής ομάδα για να πάμε στα δικά μας τα θέματα, χρειάζονται όχι μόνο παίκτες, όχι μόνο προπονητής. Χρειάζεται μια στιβαρή διοίκηση, μια διοίκηση με ήθος, με σεβασμό και γνώση. Και φυσικά ένας κόσμος που να ακολουθεί και να τραγουδάει και να διασκεδάζει. Ναι. Πάντως, για να κλείσουμε το προηγούμενο φίλο του βιβλίου, να το πω έτσι, να γυρίσουμε στην σελίδα, μάλλον να γυρίσουμε στην επόμενη. Εγώ δεν σου το είχα να γίνεις προπονητής πραγματικά. Δηλαδή, όχι γιατί δεν είχες την δυνατότητα. Απλά λέω, επειδή ήσουν ένας από τους εξαιρετικούς καλοσφαιριστές και γεμάτος από τον μπάσκετ, έπαιξες πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο. Και έτσι όπως έβλεπα, ας πούμε, η αλήθεια είναι δεν περίμενα να γίνεις προπονητής. Όπως δεν περίμενα να γίνει και ο Σπανούλης τώρα που κάνει τα πρώτα του βήματα. Να γίνονται. Από τότε που ξεκίνησα το μπάσκετ, συνεχώς διαψεύω αυτούς που δεν πιστεύουν σε μένα. Όπως και εσύ τώρα. Εγώ δεν περίμενα να γίνει. Όχι μία για το ύψος, μία για την προπονητική, μία για όλα. Ορίστε. Όχι γιατί δεν σε έχω ικανό στην προπονητική. Απλά λέω ότι γέμισε τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Και, δηλαδή πέρασε από πολλά άγχη αγωνιστικά ενό σαν παίκτη. Τώρα δεν χρειάζεται και σαν προπονητή. Κάπως έτσι σε είχα στο μυαλό μου. Εννοώ.
Κοίταξε, ξέρεις τι, το θέμα είναι ότι θα πρέπει λίγο να αναδείξουμε, εφόσον το συζητάμε τώρα σε αυτό το σημείο, για εκείνη την ομάδα και για εκείνα τα χρόνια, ότι ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι πρωτοστατήσαμε και καταθέσαμε μία άποψη στο ελληνικό μπάσκετ, την οποία δεν την κατάλαβε κανείς και δεν την υποστήριξε κανείς. Κατεβάσαμε μία ομάδα με Έλληνες παίχτες και βγήκαμε τρίτοι και παραλίγο θα παίζαμε τελικό κυπέλλο. Και μέσα από αυτό το μπάσκετ και την ιδέα που κατεβάσαμε και την πρόταση που καταθέσαμε στο ελληνικό μπάσκετ, αναδείχθηκαν παίχτες όπως είναι ο Διαμαντίδης, ο Παπαδόπουλος, ο Σχορτιανίτης, ο Παυλίδης, ο Ηλιάδης, ο Μιλόσεβιτς, δηλαδή παιδιά τα οποία τους δόθηκε χρόνος, πίστη, φυσικά με σχέδιο και στόχο και καταλήξαμε εκεί. Αλλά δυστυχώς τότε δεν ήταν διοικητικά η ομάδα η οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει και στη συνέχεια το μέλλον αυτής της ομάδος, ναι. Και καταλήξαμε οι παίκτες να σκορπιστούν, γιατί αν μπορούσαμε να κρατήσουμε τους παίκτες αυτούς και να εξελίξουμε το όνειρο και το σχέδιο που είχαμε, ο Ηρακλής θα ήταν για τα επόμενα χρόνια, το λέω και το πιστεύω, τα επόμενα 5, 6, 7 χρόνια πρωταθλητής Ελλάδος. Έτσι, δηλαδή φανταστείτε τους παίκτες αυτούς με μία δηλαδή, με ξένους. Διαμαντίδης, Παπαδόπουλος. Είχε έρθει μετά ο Ταπούτος, αλλά είχε προβλήματα, ναι, και τα λοιπά με το πόδι. Παυλίδης, Ηλιάδης. Παυλίδης, Ηλιάδης, Μιλόσεβιτς. Δηλαδή με κάποιες μία-δύο προσθήκες, ναι, ουσιαστικές, η ομάδα θα ήταν επί χρόνια πρωταθλήτρια. Μα στο κλειστό του Sporting δεν ήταν το χειρουργείο με τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι. Που χάσαμε 4 πόντους. Στους 4 πόντους λοιπόν πώς χάσαμε. Είμαστε ένα πόντο πάνω και θέλει 50 δευτερόλεπτα και σουτάρει ο καλύτερος σουτέρ μας, ο Παυλίδης, ελεύθερο τρίποντο. Ναι. Και το χάνει. Ναι. Μετά πήγανε στις 2 βολές και μετά δεν μας δώσανε την μπάλα για να περάσουμε το κέντρο. Ακριβώς. Δεν μας δώσανε την δυνατότητα να περάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι και από τις 2 πλευρές. Ήταν ο Παναθηναϊκός ήταν μια εκπληκτική ομάδα. Ναι. Καταφέραμε να πάμε το παιχνίδι, ναι, εκεί που θέλαμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Πες μου και ένα τελευταίο, γιατί τώρα βλέπω σηκοψίνεται να πάμε στα δύσκολα, γιατί έχουμε και αυτό το κακό με τον Ηρακλή που τον φετινό που έπεσε και τα προβλήματα διοικητικά. NBA βλέπεις, Λευτέρη? Παρακολουθείς, ξενυχτάς? Παρακολουθώ, ναι, παρακολουθώ. Δεν ξενυχτάω, αλλά τα βλέπω την επόμενη μέρα. Υποστηρίζεις καμία ομάδα? Εντάξει, λογικά με κοιτάξει. Εντάξει. Πάρε τον Κώστα τώρα και πήγα μαζί μετά από αυτό που είπε. Ο Γιώργος είναι full Warriors. Θέλει Warriors. Και αντιμπάξει με πρώτα. Αντιμπάξει. Ωραία. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όλοι κάνουν λάθη, δεν είναι μόνο ο Γιώργος. Εγώ ξέρω πόσα λάθη έχω κάνει. Λοιπόν, εγώ είμαι Στεφ Κάρι, Λευτέρη, δηλαδή είναι ο μοναδικός γήινος που παίζει σε ένα πρωτάθλημα εξωγήινων. Εντάξει, εκπληκτικός. Ένα εξεκπληκτικός. Λοιπόν, Κώστα, πες τα του Ηρακλή τώρα. Όχι γιατί δεν θέλω να πάρω εγώ μέρος στην κουβέντα, απλά τα ξέρεις καλύτερα από μένα και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, να μας πει ο Λευτέρης. Είναι δύσκολη στιγμή για τον Ηρακλή. Το ερώτημα πλέον δεν είναι οι ευθύνες. Ο Λευτέρης θες που μίλησε και στην ΕΡΤ3 τον είδαμε, ναι, τέλος πάντων. Είπε για τις ευθύνες του μεγαλομετόχου. Το ερώτημα πλέον δεν είναι ευθύνες. Το ερώτημα πλέον είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα, Λευτέρη. Άγγιξε πολλούς Ηρακλητές, μου στείλαν μηνύματα, ναι, για την, ναι, παρουσία, ναι, του Λευτέρη. Ναι, ναι. Γι' αυτό και τον έχουμε και σήμερα μαζί μας να τα πει λίγο πιο αναλυτικά. Τώρα είναι το θέμα τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Δρακόπουλος δεν υπάρχει πλέον, έχω την εντύπωση. Ναι, καταρχήν πρέπει να επικρατήσει μια ψυχραιμία για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Εάν ξεκινήσουμε από αυτό και μόνο, θα πρέπει, από ό,τι πληροφορίες έχω και εγώ και από ό,τι μεταφέρουν οι συνεργάτες του μεγαλομετόχου, είναι ότι δεν θα συνεχίσει τον Ηρακλή. Οπότε αυτό μέλει και να γίνει μια πράξη, ας πούμε, για να δούμε τι θα ακολουθήσει μετά. Από εκεί και πέρα, το μοντέλο, πολλοί διαμαρτύρονται ή φοβόμασταν ή λέγαμε, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι τι θα γίνει η επόμενη μέρα και τα λοιπά. Θεωρώ ότι αποδείχτηκε και ο κόσμος ψήφισε ότι καλύτερα χωρίς τίποτα παρά με το υπάρχον σχήμα. Έτσι. Δηλαδή το τίποτα, ναι, είναι, ναι, καλύτερα με το υπάρχον σχήμα, γιατί το υπάρχον σχήμα έχει αμαυρώσει την ιστορία του Ηρακλή, έχει αμαυρώσει την πορεία του Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής είναι μια, δεν απλά είναι μια ομάδα, είναι μια ομάδα με ήθος, με σεβασμό προς όλους, είτε είναι αντίπαλοι, είτε είναι οπαδοί, είτε είναι φύλαθλοι, είτε είναι διαιτητές, όλα αυτά, είτε είναι παίχτες, προπονητές, όλα αυτά φέτος έχουν καταπατηθεί. Έχει δημιουργήσει μια εικόνα ο Ηρακλής λανθασμένη, αλλά δεν την έχει δημιουργήσει ο Ηρακλής αυτή την εικόνα ως λανθασμένη, την έχει δημιουργήσει ο μεγαλομέτοχος. Δηλαδή πρέπει να διαχωρίσουμε τι έχει καταφέρει ο μεγαλομέτοχος και τι είναι ο Ηρακλής. Είναι η δική μου άποψη. Ναι, ναι, άρα λοιπόν, έτσι, ο Ηρακλής είναι ένα σωματείο το οποίο
προάγει τα ίση, προάγει την, είναι ηθικό σωματείο και δεν είναι μόνο στο μπάσκετ. Είναι ένα κλαμπ γενικό που έχει πολλά αθλήματα και ο κόσμος το αγαπάει και το σέβεται και έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Άρα όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί τώρα στο χώρο του μπάσκετ είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι, είναι μια εξαίρεση από το σύλλογο. Mm-hmm. Και εύχομαι και ελπίζω να επανέλθει στα πραγματικά δεδομένα. Τώρα, η επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι για την επόμενη μέρα με σιγουριά ή να πω κάτι που θα αρέσει στον κόσμο. Αυτό που θα πω όμως είναι και αυτό που είπα χτες και στην ΕΡΤΡΙΑ, είναι ότι αυτή τη στιγμή, μέσα από τα προβλήματα και την τοξική χρονιά που περάσαμε, ο Σύλλογος ανέδειξε τη δυναμική που έχει αυτό το κλαμπ, δηλαδή και δεν είναι άλλη από την παρουσία και τον παλμό του κόσμου στο Ιβανόφιο, και δεν τον ανέδειξε μόνο στην Ελλάδα, τον έχει αναδείξει και στην Ευρώπη. Άρα νομίζω ότι αυτό το σωματείο, πέρα από τα προβλήματα που έχει, θα πρέπει να δει μια ισορροπημένη γραμμή, μια ισορροπημένη διοίκηση που σιγά σιγά να φτάσει πάλι στην Α1 και να μπορέσει να καταξιωθεί, όχι μόνο να παραβρίσκεται εκεί και να μπορεί να σωθεί, να ψάχνει να σωθεί ή να ψάχνει να αντισταπλιώσει. Αυτή η ομάδα με το κοινό που έχει και με τον παλμό και με τη διάθεση που έχει ο κόσμος να τη βοηθήσει, νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ περισσότερο. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν μορφές ή άνθρωποι ή μια δυναμική από πίσω που θέλει πραγματικά να βοηθήσει το Σύλλογο. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε, δεν ξέρω πώς θα γίνει πράξη αυτό. Εύχομαι και ελπίζω να τελειώσουν όλα θετικά. Δηλαδή, επειδή ξεγνωρίζω εγώ, Λευτέρη, ότι έχεις καλή σχέση με πρώην, επίτρεψέ μου την έκφραση, βουνά του Ηρακλή, οικονομικά κτλ., όπως είναι ο κύριος Χαΐτογλου, μήπως κάνεις μια τέτοια προσπάθεια για να προσελκύσεις, να προσεγγίσεις και αυτούς τους παλιούς, τα λεγόμενα βουνά, επαναλαμβάνω, οικονομικά. Που κάνουν κοιτάξτε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε μια ηλικία, έχουν κλείσει τον κύκλο τους στον Ηρακλή, όχι ότι δεν αγαπάνε, δεν υποστηρίζουν την ομάδα ή δεν παρακολουθούν, αλλά ο κύκλος τους έχει τελειώσει. Θα πρέπει να αναζητήσουμε καινούργιες δεξαμενές εννοώ με την καλή έννοια. Όποτε και να τους ζητηθεί βοήθεια ή γνώση ή κάτι το παραπάνω, δεν νομίζω να αρνηθούν, αλλά δεν μπορούν να είναι φυσικά μπροστά σε αυτό το εγχείρημα που ενδεχομένως να γίνει στη συνέχεια. Μάλιστα. Ναι, όντως, γιατί και τα χρόνια περνάνε και οι εποχές αλλάζουν. Έχουν παιδιά μου. Γιους. Έχουν παιδιά γιους, πραγματικά. Αυτό που λέει ο Λευτέρης νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε, ότι μέσα από αυτά τα προβλήματα και μέσα από αυτή την καταστροφική για μένα χρονιά η οποία πέρασε η ομάδα και την έπληξε πάρα πολύ όσον αφορά στο κύρος στο μπασκετικό στερέωμα, πάντα, Λευτέρη, μέσα από τη στάχτη πάντα κάτι ξεπηδάει, πάντα κάτι γεννιέται καινούριο και νομίζω ότι κάτι ζυμώνεται τώρα αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή για την επόμενη μέρα. Ναι, είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή παραμένει ζωντανός και όρθιος, γιατί ενώ ο Πανιώνιος δεν μπορεί, δεν εμφανίζεται, γιατί είναι μια ομάδα και ο Πανιώνιος, ο οποίος είναι η ίδια ομάδα με τον Ηρακλή. Θα πρέπει αυτές οι ομάδες καταρχήν να βρίσκονται στην Α1, ναι, ούτως ή άλλως. Σωστά. Είναι ιστορικές ομάδες, βαριές ομάδες με ονόματα και μπορούν να προωθήσουν και να βοηθήσουν και τον μπάσκετ. Και μέσα από τους παίκτες που βγάζουν και μέσα από τον μπάσκετ που παίζουν κτλ. Το ζητούμενο τώρα είναι το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Θα πρέπει φυσικά να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να γίνει μια. Να πει ο μεγαλομέτωχος τι θέλει. Που ανήκει ομάδα. Ναι, δηλαδή τώρα μπορεί να ζητάμε και να λέμε οτιδήποτε, αλλά δυστυχώς δεν ανήκει το μαγαζί στο ΓΣ. Το μαγαζί ανήκει στον κύριο Δρακόπουλο. Άρα από τα να λέμε μέχρι να γίνει, γιατί πολλά έχουμε ακούσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, το οποίο δεν έγινε ποτέ και τίποτα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή έχουν αλλάξει, αλλάζουν συνεχώς αυτά που ακούγαμε. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να ξεκαθαρίσει, να πάει η ομάδα στο ΓΣ και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορεί να κινηθεί ο σύλλογος. Μάλιστα. Ο Μπράντοβιτς τελικά πόσο έγινε μόβ σε εκείνο το παιχνίδι στο Ιβανόφιο, 73-58 ήταν, πόσο ήταν, 73-50, το θυμάσαι? Δεν περνούσε. 16 πόντους διαφορά είχαμε κερδίσει. Δεν περνούσε το κέντρο ο Λάκοβιτς. Ναι, τότε είχαμε πολύ καλή άμυνα. Πήγαμε εκπληκτικά στην άμυνα με
πολύ πίεση και πολλές αλλαγές και ματσάπ. Και, και πρωτόγνωρα πράγματα. Τότε. Ναι, ναι. Κολεγιακά. Πρωτόγνωρα, ναι, ναι. Τότε είχαμε εισάγει βέβαια και τις πολλές αλλαγές, τις οποίες βλέπω τώρα ότι τις κάνουν όλοι. Πάλι τις... Ναι, ναι, ναι. Τις κάνουν όλοι. Ναι, με την Λευτέρη, παίχτης, προπονητής ή παραγωνδικητικός καλύτερα. Πιο χαλαρά, πιο άνετα. Χίλια μηδέν παίχτες, παιδιά. Ο παίχτης έχει μόνο τον εαυτό του. Φροντίζεις τον εαυτό σου να τρως καλά, να ξεκουράζεσαι, να κάνεις καλή προπόνηση. Κοιτάς τα στατιστικά στο τέλος, πας σπίτι, κοιμάσαι. Προπονητής έχει 12 παίχτες, έχει το αποτέλεσμα, έχει εσάς απέναντι τους δημοσιογράφους όταν κερδίζεις, ναι, ή όταν χάνεις. Σωστά. Έχει τον κόσμο κτλ. Και παράγοντας φυσικά πρέπει να πληρώνεις. Λευτέρη, ευχαριστούμε πολύ, αίρεση. Πολύ ωραία κουβέντα κάναμε. Να είσαι καλά. Και να βοηθήσεις, γιατί οι Ρακιτζίδες αγαπάνε πολύ εσένα. Μακάρι, αλλά το τίποτα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερο από το υπάρχον. Αυτό να κρατήσει. Τέλει. Έγινε. Έγινε, Λευτέρη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.